Μετά το μακελιό στο Μικολάιβ με τους τουλάχιστον 80 νεκρούς, οι Ρώσοι ανακοινώνουν πως χτύπησαν ξανά με υπερηχητικούς πυράβλους ουκρανικές αποθήκες καυσίμων. Πάμε στην απεσταλμένη του Sky στην Οδυσσό. Έλλη Κασόλη, Έλλη, ποια είναι η εικόνα? Ακριβώς για πρώτη φορά οι Ρώσοι φαίνεται πως εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους Κινζάλ κατά της πόλης του Μικολάεφ. Και βέβαια είχαν ως στόχο αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών. Παράλληλα όμως εκτόξευσαν και πυράβλους κρούζ από τα πλοία που βρίσκονται ανοιχτά της Μαύρης Θάλασσας και μπορεί οι Ρώσοι να μιλάνε για χτυπήματα ακριβίας. Κανείς όμως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει πότε και πού θα είναι το επόμενο χτύπημα. Αυτό που φαίνεται ότι ξέρουμε είναι πως το Μικολάεφ είναι ένα σφοδρό πεδίο μαχών, ένα βασικό πεδίο σφοδρών μαχών και πως αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η μάχη συνεχίζεται με τα αποκομμένα τμήματα των Ρώσων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της πόλης. Είχαμε τώρα και νέο βομβαρδισμό στη Μαριούπολη, αυτή τη φορά σε σχολή καλών τεχνών, εκεί όπου είχαν βρει καταφύγιο έλλη 400 άμαχοι πολίτες. 400 άμαχοι πολίτες, ακριβώς οι Ουκρανικές αρχές μιλούν για μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όμως πόσοι άνθρωποι ακριβώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επίθεση. Επιτέθηκαν 4 πλοία του ρωσικού ναυτικού που βρίσκονται στην Αζοφική, επίσης στο Μαριούπολη. Και οι Ουκρανικές αρχές λένε πως οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν με όσα όπλα έχουν την δική μας πόλη, πυροβολούν ακόμη και άμαχο πληθυσμό. 4 πλοία λοιπόν βομβάρδισαν του ρωσικού ναυτικού ξανά την Μαριούπολη. Αυτή ήταν η δεύτερη επίθεση. Στην Οδυσσό τώρα που και είσαι, είχαμε πειρά κατά ρωσικών ντρόουν αλλά και συλλήψεις Ρώσων σαμποτέρ. Ακριβώς 5:30 το πρωί είχε προειδοποιητικό συναγερμός και παράλληλα ακούσαμε εκρήξεις χωρίς ακριβώς να γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έγιναν αυτές. Λίγη ώρα μετά όμως στις 9:30 ομοβροντία πυρών, πυρά και αντιαεροπορικά αλλά και από πολυβόλο και βέβαια μέχρι στιγμής οι Ουκρανικές αρχές λένε πως όλα αυτά γίνεται από την αεράμινα στο πλαίσιο της άμυνας της Οδυσσού, από την αεράμινα της πόλης σε μια προσπάθεια να καταρρύψουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς μέχρι στιγμής να μας έχουν πει αν έχουν πετύχει αυτό το στόχο. Έλλη Κασόλη, σε ευχαριστούμε πολύ.